Ανεφουσίας είναι το μέτρο του ανοίγματος των καταστημάτων της Κυριακής, αφού οι επαγγελματίες δεν βλέπουν κανένα όφελος, όπως προκύπτει και από την έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕ για την κίνηση της αγοράς την περασμένη Κυριακή, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως πολλοί επιχειρηματίες επέλεξαν να μην ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Η ΕΣΕ έχει, όπως όλοι οι τριτοβάθμιοι θεσμοί, ένα Ινστιτούτο Μελετών, μέσω του οποίου κάνει τέτοιες έρευνες ακριβώς για να έχει γνώση του πώς κινείται η αγορά στα θέματα που την ενδιαφέρουν. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν το Ινστιτούτο Μελετών της ΕΣΕ, το ΙΝΕΜΗ, έκανε μία έρευνα σε έναν αριθμό, σε ένα σωματοποιημένο αριθμό επιχειρήσεων που έχουμε ως δείγμα και το χρησιμοποιούμε για τις έρευνές μας, όσον αφορά την εμπορική κίνηση της τελευταίας Κυριακής. Η έρευνα αυτή γίνεται πάρα πολλά χρόνια τώρα και παρακολουθούμε τη διακύμανση της εμπορικής κίνησης σε όλες τις εκπτωτικές Κυριακές, αλλά και γενικότερα και στις 8 Κυριακές που ο νόμος μας επιτρέπει να είμαστε ανοιχτά. Mm-hmm. Η τελευταία Κυριακή, αυτή που μας πέρασε, ήταν μακράν η χειρότερη εμπορικά Κυριακή που έχει γίνει από την εποχή που άνοιξε το νομοσχέδιο και από τρεις Κυριακές που μας επέτρεπε ο νόμος, έχουμε φτάσει τώρα πλέον στις 8 Κυριακές. Ήταν με μεγάλη διαφορά η χειρότερη εμπορικά Κυριακή. Γιατί έγινε αυτό, κατά τη γνώμη σας? Καταρχήν, υπάρχει μια απαξίωση του θεσμού των Κυριακών σε βάθος χρόνου, αλλά παρατηρούμε τελικά, με βάση ένα συντονισμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο απαντούν και οι συνάδελφοι αλλά και οι καταναλωτές, ότι υπάρχει μια απαξίωση και του θεσμού των εκπτώσεων. Δηλαδή, όταν οι εκπτώσεις διαρκούν σε πάρα πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια, τραβάνε δηλαδή και έχουμε εκπτώσεις, μεσοεκπτώσεις, αλλά και διάφορες άλλες ενέργειες όπως η Black Friday, mm-hmm. το καταναλωτικό κοινό είναι πλέον μαθημένο να περιμένει συνέχεια εκπτώσεις. Άρα δεν τον εντυπωσιάζει μια Κυριακή εκπτωτική ή οτιδήποτε άλλο. Εσείς ποια απάντηση θα δίνατε λοιπόν σε αυτό το πρόβλημα, γιατί πραγματικά φαίνεται να υπάρχει διαπιστωμένη απαξίωση σε δύο κατευθύνσεις, και στο άνοιγμα προς τις Κυριακές και προς τις εκπτώσεις? Ποια είναι η δική σας προτροπή και η δική σας θέση? Καταρχήν, η ΕΣΕ έχει μια σταθερή θέση και ζητάει πλέον την κατάργηση των μεσοεκπτώσεων, γιατί όπως ξέρετε, εκτός από τις δύο μεγάλες περιόδους των εκπτώσεων που είναι τον Αύγουστο και τον Μάρτιο και τον Φεβρουάριο, υπάρχουν και οι μεσοεκπτώσεις που είναι στα μεσοδιαστήματα. Αυτό η ΕΣΕ λοιπόν ζητάει πάλι για την κατάργηση των μεσοεκπτώσεων πρώτον, και δεύτερον και την κατάργηση των εκπτωτικών Κυριακών, ως μη χρειαζόμενες πλέον. Εμείς ζητάμε δηλαδή να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς, το οποίο είχε λειτουργήσει για πάρα πολλά χρόνια και είχε μάθει αγορά σε αυτό, των τριών Κυριακών σε όλο το χρόνο και των κανονικών εκπτωτικών περιόδων που είναι 6 εβδομάδες κάθε μία. Να σημειώσω εδώ ότι οι πιο πολλοί εμπορικοί σύλλογοι και οι πιο πολλές εμπορικές αγορές, κυρίως οι επαρχιακές, αυτή την Κυριακή ήταν κλειστά. Mm-hmm. Δηλαδή οι σύλλογοι καταλάβανε τον παλμό της αγοράς, πήραν τα μηνύματα και όπως καταλαβαίνετε ήταν κλειστά και ο κόσμος τους ακολούθησε. Συνήθως δουλεύουν πιο πολύ οι μεγάλες αστικές αγορές, αλλά φέτος ήταν πεσμένες ακόμα και αυτές. Υπάρχουν ευήκοα ότα προσθετήματά σας σε αυτά? Ορίστε. Υπάρχουν ευήκοα ότα προσθετήματά σας σε αυτά? Ακούγεστε? Έχουμε νέα κυβέρνηση. Η ΕΣΕ έχει ήδη προγραμματίσει ραντεβού με τον νέο Υπουργό Ανάπτυξης. Θα του καταθέσουμε εκ νέου την πλατφόρμα των προτάσεών μας. Σε μια πρώτη κουβέντα νομίζω ότι είναι θετικός, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής. Πάντως, σε γενικές γραμμές και με τον προηγούμενο Υπουργό Ανάπτυξης, αλλά και στις προγραμματικές θέσεις της νέας κυβέρνησης, υπάρχει μια τάση στην ρύθμιση, ας πούμε, της αγοράς, γιατί δεν μπορεί τέλος πάντων μια εμπορική επιχείρηση να λειτουργεί με διευρυμένα κοστολόγια για να ανταπεξέλθει σε τόσο μεγάλα ωράρια χωρίς να έρθει ο αντίστοιχος τζίρος. Γιατί υποτίθεται ότι ανοίξαμε τόσες πολλές Κυριακές για να έχουμε τον αντίστοιχο τζίρο. Όταν αυτό δεν συνοδεύεται, σταματάει να έχει νόημα. Μάλιστα, σχολιάζοντας την κίνηση των καταστημάτων την Κυριακή, ο πρόεδρος της ΕΣΕ, κ. Καρανίκα, σχολίασε σκοπτικά. Είναι προφανές πως ενώ η Ελλάδα ετοιμάζεται και πάλι να βγει στις αγορές, ο καταναλωτής δεν φαίνεται και τόσο διατεθειμένος να βγει στην αγορά.